Να είναι μεγαλύτερος και ωραιότερος και σοφότερος και πλουσιότερος όπως ένα
θα πρέπει να αγαπήσεις. Και από εκείνη τη στιγμή η Αγία Εκατερίνη δόθηκε στον Χριστό. Πονάμισε μπροστά στην Παναγία, όπως βλέπετε εδώ, στις όμορφες εικόνες που έχουν ιστορηθεί από το βίο της Αγίας σε αυτόν τον ναό. Πονάμισε μπροστά στην Παναγία και ζήτησε από τον Χριστό να γίνει η δική του νύμφη. Και από εκείνη τη στιγμή η Αγία Εκατερίνη δόθηκε ψυχή και διανία στον νυμφίο της Εκκλησίας. Και ακολούθησε μια μεγάλη ομολογία. Και μετά την ομολογία μπροστά στον αυτοκράτορα Μαξέντιο, ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια τα οποία επίσης μπορείτε να δείτε ιστορογραφημένα στους τοίχους του ναού αυτού. Αλλά η Αγία άνεξε και ομολόγησε τον Χριστό και έδωσε την πίστη της και μετά από αποκεφαλίστηκε, στεφανώθηκε με τον Στέφανο τον Αμαράντιο, τον Στέφανο της δόξης του Θεού. Και σήμερα, αγαπητοί μου, η Αγία Εκατερίνη πρεσβεύει από τον ουρανό και από τη Βασιλεία του Θεού για όλους εμάς. Τι θα μπορούσαμε να πάρουμε από τη ζωή της Αγίας Εκατερίνης για τη δική μας ζωή, για τη δική μας καθημερινότητα? Θα μπορούσαμε πάρα πολλά, αλλά επειδή και ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο, θα ήθελα μονάχα ένα πράγμα να σας πω. Αυτό το οποίο πίστεψε η Αγία Εκατερίνη και αυτό το οποίο πιστεύουμε και εμείς ακόμη και σήμερα, γιατί την ίδια πίστη και τον ίδιο Χριστό ομολογούμε, αυτό το οποίο πίστεψε η Αγία Εκατερίνη, πέρα από ό,τι είναι η αλήθεια, πέρα από ό,τι είναι η ζωή και η οδός, είναι αγαπητοί μου και πολιτισμός. Βλέπετε, ο Ορθόδοξος Χριστιανός και οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο, από όπου πέρασαν, δημιούργησαν μόνο πολιτισμό και έφτιαξαν πράγματα και έδωσαν φως και δημιούργησαν παιδεία και έμαθαν γράμματα τους ανθρώπους, σε αντίθεση με άλλα δόγματα και άλλες θρησκείες που όχι μόνο δεν δημιουργούν πολιτισμό, αλλά πολλές φορές καταστρέφουν και τον ήδη υπάρχοντα πολιτισμό. Αυτές τις ημέρες, αγαπητοί μου, παριστάμεθα μάρτυρες θλιβερών γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη. Μάλιστα, θα μπορούσα να πω ήδη από το 2001 έχουν ξεκινήσει αυτά τα θλιβερά γεγονότα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και εκεί μια θρησκεία που δεν έχει τον πολιτισμό το δικό μας, δεν έχει την υπέρβαση αυτή που έχει το Ευαγγέλιο και η Ορθόδοξη Φύση, που σου λέει να αγαπήσεις ακόμα και τον εχθρό σου, να περάσεις τα φυσιολογικά και τα ανθρώπινα, να υπερβείς την ανθρώπινη λογική και ακόμα και τον εχθρό σου να τον αγαπήσεις. Μια άλλη θρησκεία που λέει ότι τον εχθρό σου και αυτόν ο οποίος δεν έχει την ίδια πίστη με σένα πρέπει να τον σκοτώσεις, αυτή η θρησκεία κατάφερε μέσα σε 2-3 χρόνια να σκοτώσει και να διώξει και να πονέψει 350.000 οικογένειες. 2.500 χριστιανικές οικογένειες έχουν μείνει μόνο στη Μέση Ανατολή. Και μέσα σε αυτά τα χιλιάδες θύματα προσεδέθησαν και άλλοι πρόσφατα στο Παρίσι και ενδεχομένως να ακολουθήσουν κι άλλοι. Γιατί, αγαπητοί μου, και οι ισχυροί της γης δεν έδωσαν την απαιτούμενη βαρύτητα όταν συνέβαιναν αυτά στο Λίβανο και στη Συρία. Γιατί θεωρούσαμε πως το μαχαίρι του μουσουλμάνου σπάζει μόνο εκεί. Αλλά να ξέρετε, αγαπητοί μου, το μαχαίρι του μουσουλμάνου δεν σταματάει να σπάζει ποτέ. Και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εμείς εδώ στην Κρήτη και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία ιδιαίτερα, που έχει τόσους εθνομάρτυρες οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους και την ψυχή τους και έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Αυτό λοιπόν το οποίο η Αγία Εκατερίνη πίστευσε είναι πολιτισμός και είναι φως. Και η Αγία Εκατερίνη, επειδή ακριβώς ακολούθησε τον ορθόδοξο πολιτισμό και τον ορθόδοξο φως, επέλεξε το καλύτερο. Γιατί αυτό μας υπαγορεύει η ορθόδοξη πίστη μας. Αυτό το οποίο θέλει ο Θεός από εμάς είναι να μην είμαστε πρόχειροι, να μην είμαστε ευτελείς, να μην κάνουμε μισές δουλειές όπως λέμε στην γλώσσα.
ίσα βρίσκονται στη βασιλεία του Θεού και μπορεί να έχασαν τούτη τη ζωή εξαιτίας του μίσους ενός απίστου αυτοκράτορος, αλλά όμως αυτό το μίσος γέννησε τον παράδεισο με Αγίους. Αυτό το μίσος και αυτή η αντιπάθεια και αυτό το στένος και το μίσος εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως γέννησε τον παράδεισο με Αγίους και έκανε την Αγία Εκατερίνη μεγάλη Αγία για να μπορεί να προσφέρει για μας από τον ουρανό. Με αυτές τις σκέψεις, τις οποίες με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη καταθέτω ενώπιον σας ως ταπεινός και ευλαδικός προκυνητής της μεγάλης Αγίας Εκατερίνης, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον σεβασμένο Μητροπολίτη Ιεραπίτη και Συντίας κ. Ευγένιο για την πολύ πατρική και την ποιητική του πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το πολύ όμορφο και περικαλέστατο ναό και να συγκαρτάσω μαζί σας την Αγία Εκατερίνη που κι εσείς και εγώ αγαπούμε και ευλαβούμαστε. Θα μπορούσα πολλά να πω για τον Σεβασμιότατο και για την αγάπη του την οποία πολλές φορές έχω βιώσει και πράκτος στον δόλυκο της πορείας μου. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ και αυτό πάντοτε θα το καταθέτω από τότε που πήγα στην Εκκλησία μαζί με τον μακαριστό γεροντά μου Μητροπολίτη Γορτίνη Χερακαρδίας Κύριο. Από τότε που πήγα στην Εκκλησία δεν θα ξεχάσω την αγωνία του και τη μέρημνά του και την φροντίδα του και την προσευχή του να μ' αξιώσει ο Θεός να καταστώ επίσκοπος της Εκκλησίας και να φτάσω ψηλά. Και φαίνεται πως ο Χριστός άκουσε τις προσευχές του σε ροσμιωτά του Μητροπολίτου Ιεραπίτη της κυρίου Ευγενίου και μου έδωσε αυτό το χάρισμα της αρχαιρετίας πρόσφατα και τώρα τελευταία που γεροντονήθηκα βρίσκομαι για πρώτη φορά εορτάζοντας την Αγία Εκατερίνη ως επίσκοπος στον χώρο αυτών των ευλογημένων της Συντίας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να ευχηθώ ο Θεός να του δίνει πολλά πολλά χρόνια για να συνεχίσει το έργο του που είναι σημαντικό, που είναι εκκλησιαστικό, που είναι προσευχητικό και καρδιακό. Να του δίνει ο Θεός πολλά πολλά χρόνια και πολύ δύναμη για να ολοκληρώσει τη διακονία του, η οποία είναι ευάρεστη στον Θεό και να έχει δύναμη ψυχής για να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους. Αμήν. Και κατέστη βοηθός επίσκοπος της Μεγάλης Ούτρης του Εκκλησίας από την εξαίρεση ο Εκκλησικών μας Πατριάρχης και σαν καθηγητής που είναι της Πανεπιστημιακής Ακαδημίας, Θεολογικής Ακαδημίας στο Ηράκλειο, εξαποστέλει σε διάφορες αποστολές και συνέδρια, ασχολούμενος ιδιαίτερα με το δύσκολο και μεγάλο θέμα της βιοειδικής, είναι και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρακαλυστούμε που αποδέχεται την πρόσκλησή μας μέσα στα πολλά εκεί κοντά του και ευχόμαστε πράγματι εκεί Εκατερίνη να τον σωπήσει το σπάσο, να τον ενισχύει ως μάρτυρας της Ορθοδόξου πίστεως και αληθείας και να αναφερθεί πάντα στον λόγο του Θεού, ως δόξα και μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, που ανά τον κόσμο διαδράζεται και αποστέλει οι Αραποστόλους για να γνωρίσουν πράγματι την αλήθεια και την διδασκαλία του ενός και αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού μας. Να συγχαρούμε επίσης και να ευχηθούμε στην Κυβερνήματο τους κυρίους διοικητάς και όλους εσάς που ήρθατε και λαμπρύνατε την πανίδη και πείσατε αυτή τη μεγάλη και ιστορική πόλη της Αγίας και την φιλόξενη και φιλόξενο και ευλαβή λαό μαζί με όλους εσάς πρέπει να ευχαριστήσω και τους εκλεκτούς ιερούς άντρες με την χοροδία του Πατρός Νικολάου και να ευχηθούμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνούμε να μας δίνει ο Θεός σοφία και δύναμη,
ησυχία και χάρη να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και να δούμε και καλύτερες μέρες. Χρόνια πολλά από ίδια να συγχάρει τις αγγλίες. Κύριε Ελέησον, δεόμεθα υπέρ του αρχιερ...
Επισκόπου ημών Ευγενίου, εις πολλά έτη δέσποντα, Επισκόπου ημών Μακαρίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητα, εις πολλά έτη δέσποντα, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ειρηνησίας τρίας επιχέψεως χωρίσεως και αφέσεως των μαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των δούλων του Θεού του Δημάρχου, των Αντιμάρχων, των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των διοικητών, αξιωματικών και παντός του περιεστώτος λαού, των μετεχόντων εις την λιτανία ταύτην υγείας σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ευκρασίας των καρπών της γη και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ μακαρίμεας μνήμη και ονείου αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευδόξους πεσών των πατέρων και αδελφών ημών υπέρ τους χωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον δικαί ακούσιον. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Πρέπει να ακούσει Κύριο το Θεό φωνή στην αίσθηση μόνο των αμαρτωλών και λέει σε ημάς. Κύριε ελέησον. Κυρίου δε ηθόμε. Κύριε ελέησον. Δέσποτε Κύριο Θεός ημών, ο δια των προσέ ζήλων επακούσας ηλιού του θεσβήτου και των κατά καιρών τη γη πεμπόμενων ιετών επισκεφθήνε και λεύσας ήτα πάλι δια της αυτού ηκεσίας όμβρου καρποφόρων αυτή χαρισάμενος, αυτός δέσποτα των απάντων υπό τις ιδίες σου εσπλαχνίες δισοκούμενος, βροχήν επούσιον κατάπεψον την κληρονομία σου, και τα πλημελήματα ημίν παριδών, τους ιετούς σου κατάπεψον επί τους κρυζώντας και δεωμένους τόπους. Έφρανον το πρόσωπον της γης δια τους τοπούς του λαού σου, και τα νήπια και τα κτίνη και τα άλλα πάντα, ότι προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Σίγαρε ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Ελεήμον και μην άνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ίκαι εις αιώνας των αιώνων. Ομίστε.